τώρα στα εντυπωσιακά πραγματικά στοιχεία που προκύπτουν για τους συνταξιούχους, φαντάσματα στο ΙΚΑ. Αυτήν την ώρα λοιπόν αναζητούνται περίπου 12.500 συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν παρουσιάστηκαν ποτέ στην απογραφή. Εκτιμάται ότι ξεπερνούν τις 3.000 τελικά οι περιπτώσεις νεκρών ασφαλισμένων, στους οποίους καταβαλόταν κάθε μήνα κανονικότατα η σύνταξη. Και ενώ έχουν συγχωρεθεί και τους κλάψαμε, κάθε πρώτη του μηνός, όταν ερχόταν η σύνταξη, την παραλάμβαναν κανονικά. Συμπέρασμα: η σύνταξη και νεκρούς ανασταίνει. Η απογραφή του 2011 έμελε να αποκαλύψει 2.819 περιπτώσεις νεκρών που έπαιρναν κάποιοι για πολλά χρόνια σύνταξη του ΙΚΑ. Η ζημία του Ταμείου υπερβαίνει τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί τα φάγανε και τελειώσανε. Έχουμε κάνει μηνυτήριες αναφορές για συντάξεις οι οποίες πέραν από το 1997. Μία-μία όλες αυτές τις περιπτώσεις τις ψάχνουμε και δεν θα αφήσουμε να διαφύγει ούτε ένα ευρώ. Τα ίδια φαινόμενα νεκρών εν ενεργεία συνταξιούχων παρατηρούνται και στην απογραφή του 2012. Στα Τρίκαλα είχαμε 7 περιπτώσεις, στην Καλαμπάκα τουλάχιστον άλλες 3. Για 7 χρόνια οι νεκροί έπαιρναν συντάξεις, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ η ζημία και σίγουρα υπεύθυνοι περισσότεροι του ενός. Έχουμε περιπτώσεις που διερευνούμε που καταβάλλονταν από ταχυδρόμους συντάξεις και διερευνούμε αν πράγματι τα έπαιρναν κάποιοι αυτά τα χρήματα ή δηλώνονταν από τους ταχυδρόμους ότι είναι εν ζωή και πληρώνονταν τα χρήματα και τα ιδιοποιούνται οι ίδιοι. Η διπλή απογραφή του ΙΚΑ αποκάλυψε όχι μόνο χιλιάδες περιπτώσεις νεκρών συνταξιούχων, αλλά και έναν ολόκληρο μηχανισμό υποστήριξης του φαινομένου. Ποιοι ελέγχονται? Οι αρμόδιοι υπάλληλοι, για παράδειγμα. Εμφανίζονται να λαμβάνουν σύνταξη άνθρωποι που, αν ζούσαν, θα ήταν σήμερα 120 ετών. Ωστόσο, κανείς αρμόδιος υπάλληλος μέχρι τώρα δεν είχε την αγωνία να σκεφτεί: μα αν ζει ο άνθρωπος που του δίνουμε τη σύνταξη, θα πρέπει να τον βάλουμε στο βιβλίο Guinness. Λογικά αυτά τα λεφτά έχουν μπει σε κάποιες τσέπες, οπότε ο αρμόδιος θα λογοδοτήσει κάπου. Επίσης, ελέγχονται και τραπεζικοί υπάλληλοι που ενδεχόμενα συμμετείχαν. Θυμόμαστε ακόμη τις περιπτώσεις τραπεζοϊπαλλήλων σε τοπικές κοινωνίες που, όταν μάθαιναν ότι κάποιος συνταξιούχος απεβίωνε, σκέφτονταν να τον τιμήσουν βουτώντας του τη σύνταξη. Δεν πήγαινε κανείς να την πάρει και την έπαιρναν αυτοί. Τα λαμόγια που είναι πίσω από αυτά, τώρα τα μάθαν όλα. Άμα τα μάθαν όλα, να κάτσουν σπίτια τους. Ακόμη δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι την εξασφάλιση της αιωνιότητας αναφορικά με την καταβολή της σύνταξης την έχουμε συναντήσει στο παρελθόν και ως ψηφοθυρικό ρουσφέτη πολιτικών. Το ψήφισέ με και δεν θα σε ελέγξει κανείς, το συναντούμε από επιδόματα έως συντάξεις. Πρέπει να πάνε φυλακή. Να πάνε φυλακή που τα πήραν. Και τα πήραν και αυτοί που τα δώσαν. Η σύζυγός του πέθανε το 2000. Το 2006 ξαναπαντρεύτηκε. Ξέχασε να το δηλώσει. Και δεν το θυμόταν ποτέ όταν κάθε μήνα έπαιρνε τη σύνταξή της θανούσης. Δύο τέτοιοι ξεχασιάριδες συνελήφθησαν στην Κρήτη πριν από 2 μήνες. Και άντε κι αυτοί ξέχασαν να δηλώσουν το νεότερο γάμο τους. Υπάρχουν χιλιάδες άλλοι που ξέχασαν να δηλώσουν το χαμό του ανθρώπου τους. Μάλιστα, από την απογραφή προκύπτουν τα εξής εντυπωσιακά στοιχεία. Περίπου 2.500 άνθρωποι ξέχασαν να δηλώσουν το θάνατο του συγγενή τους από 2 μήνες ως 1 χρόνο. Σε 250 περιπτώσεις έκαναν πάνω από 1 χρόνο να θυμηθούν να δηλώσουν το θάνατο, ενώ υπάρχουν και 80 περιπτώσεις που το διάστημα έφτασε τα 3 χρόνια. Και όταν τους ρωτάσω, απαντούν: ένα μυαλό είναι, το ξέχασα. Και το ΙΚΑ πλέον ανταπαντά: τώρα που το θυμήθηκες, πλήρωσε. Αφού βρούμε ποιοι ήταν οι συνδικαιούχοι, υποβάλλονται μηνυτήριες αναφορές, καταλογίζονται τα χρήματα τα οποία έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα και υποβάλλονται μηνυτήριες αναφορές στους κατατόπους εισαγγελείς.